Ωραία, πριν πάμε στην κουβέντα μας, να συνδεθούμε με την Κουμουνδούρου. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Νόντα. Κατερίνα, φαντάζομαι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουμε κίνηση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Πολύ νωρίς, όπως είναι λογικό. Καλημέρα σας από την Κουμουνδούρου. Να πούμε ότι το βλέμμα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι στραμμένο, όπως είναι λογικό, στην περιφέρεια Αττικής αλλά και στο Δήμο της Αθήνας, όπου δίνουν τη μάχη τους η Ρένα Δούρου και ο Νάσος Ηλιόπουλος απέναντι στους Γιώργο Πατούλη και Κώστα Μπακογιάννη αντίστοιχα. Περιμένουν να δουν λοιπόν τις επιδόσεις των υποψηφίων δημάρχων σε περιφέρειες αλλά και στην Αττική, που έχουν περάσει στο δεύτερο γύρο των εκλογικών αναμετρήσεων, στηριζόμενοι από προοδευτικές δυνάμεις. Ο Άλεξης Τσίπρας τώρα θα ψηφίσει στις 11 η ώρα στο 172ο Δημοτικό Σχολείο της Κυψέλης, ενώ αναμένεται αργότερα να έρθει εδώ στο ηγετικό τέτοιο του κόμματος, στην Κουμουνδούρου, όπου θα βρίσκονται επιποδώς τα κομματικά στελέχη αλλά και οι συνεργάτες του. Εδώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την προσέλευση των ψηφοφόρων, που είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Να πούμε ότι σήμερα, όπου και ολοκληρώνεται ο δεύτερος γύρος των εκλογικών αναμετρήσεων, των αυτοδιοικητικών εκλογών, το κόμμα έχει ανάψει στο φουλ τις μηχανές του για τις εθνικές εκλογές, καθώς, όπως λένε, έχουν στόχο την ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου επιδιώκει σκληρή αντιπαράθεση με την Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων, ενώ με στόχο τώρα τον επαναπατρισμό των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, στελέχη όπως ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έχουν αρχίσει να κάνουν αυτοκριτική. Μάλιστα, Κατέρινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένεις εκεί, παρακολουθείς τις κινήσεις, πότε θα έρθουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και θα έχουμε αργότερα σύνδεση ξανά.